Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Διατηρείται ο ζεστός καλοκαιρινός καιρός στην περιοχή μας με υψηλές θερμοκρασίες και το μόνο θετικό στην υπόθεση είναι ότι οι παράκτιες ζώνες έχουν τουλάχιστον χαμηλότερες θερμοκρασίες και όχι τόσο πολύ το αίσθημα της ζέστης. Όμως πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες, ξεκινώντας πάντα από τα δυτικά, από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι 31 στο Ιόνιο, μέχρι 34 στον Ομο Ηλίας. Ηλιοφάνεια, αραιές τοπικές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη βόρειο-δυτική, 4 έως 5 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό βόρειο Ιόνιο. Εξάρια περιμένουμε πρόσκαιρα στον Κυπαρισιακό και νοτιότερα. Κατεβαίνοντας τώρα νοτιότερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθρα, θερμοκρασίες γύρω στους 35 με 36 βαθμούς, ίσως περιμένουμε και κάποιο 37 στη Λακωνία. Η άνεμη βορειοδυτική στο νότιο Ιόνιο μέχρι 5, τεσσάρια περιμένουμε στους δύο κόλπους Μεσσηνιακό και Λακωνικό και ασθενής η άνεμη γενικότερα και μεταβλητών διευθύνσεων στο νότιο Μυρτό. Παροδικές νεφώσεις, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, δεν περιμένουμε κάποιους όμβρους ορεινά, καλός καιρός έθριος. Ανεβαίνοντας τώρα βορειότερα, στην Αρκαδία και στην Τρίπολη, μέγιστες θερμοκρασίες 33 με 34 βαθμούς στην Αρκαδία, μέχρι 36 θα φτάσουν στην Αργολίδα. Οι άνεμοι γενικά θα είναι μεταβλητοί, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν ανατολικοί μέτρη μέχρι 3 στο βόρειο Μυρτό, αλλά στα ανοιχτά του Αργολικού θα φτάσουμε και τα 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια, καλός καιρός και πάμε τώρα βορειότερα στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της Νότιας Στερεάς. Να δούμε ότι εδώ έχουμε 35, τουλάχιστον είπαμε στην υπηρωτική ζώνη και όχι στα παραθαλάσσια που θα έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία. Άνεμη βόρειο-δυτική, τόσο στο Σαρονικό όσο και στον Ανατολικό Κορινθιακό, μέχρι 4 μποφόρ το πολύ. Πηγαίνοντας τώρα δυτικότερα, να δούμε την Αχαΐα αλλά και τα παράλια της Νότιας Τετρολακαρνανίας. Έθριος ο καιρός με τοπικές αραιές νεφώσεις. Υγρασία όπως πάντα, γενικότερα το πρωί όμως, μετά που ξεκινάνε οι άνεμοι, φεύγει η υγρασία και μένει κατά τόπους λίγο η δροσιά. Να πούμε 33 περιμένουμε, ίσως κάποιο 34 δυτικά της Αχαΐας, μέχρι 35. Στα εσωτερικά τμήματα της Ετωλακαρνανίας. Βλέπουμε οι άνεμοι. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 4 στον Πατραϊκό βόρειο-δυτική, ενώ περιμένουμε 5 και τοπικά 6 στον δυτικό αλλά και στον κεντρικό Κορινθιακό. Θα έχουμε δηλαδή ένα καλό αίσθημα δροσιάς στη βόρεια γραμμή της Πελοποννήσου. Συνοψίζοντας λοιπόν τώρα να πούμε ότι η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ θα έχουμε μόνο στο Κορινθιακό. Καιρός έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα παραθαλάσσια, βέβαια, όπως είπαμε, η θερμοκρασία χαμηλότερη, κατά 2-4 βαθμούς. Και η μικρή συγκέντρωση σκόνης, για την οποία δεν είναι άξιον λόγου, θα διατηρηθεί για 2-3 μέρες ακόμα. Μετά ο καιρός θα καθαρίσει εντελώς. Να δούμε τώρα για τα εύρη θερμοκρασίας, δηλαδή πρωινή θερμοκρασία με μεσημεριανή θερμοκρασία. Στη Τρίπολη, λοιπόν, τον περασμένο μήνα είχε εύρος θερμοκρασίας στις 28 του Μαΐου 22,8 βαθμούς. Δηλαδή η πρωινή θερμοκρασία, η χαμηλότερη, η ελάχιστη με τη μέγιστη, είχαν διαφορά 22,8. Συνεχίζοντας την παράδοση, θα λέγαμε, και αυτό το μήνα, ήδη μέχρι τις 3 πρώτες μέρες, η θερμοκρασία ήδη στις 3 του μηνός, χθες δηλαδή, ήταν 22,4 βαθμούς. Πιθανολογώ και από ό,τι φαίνεται, ειδικά η Τρίπολη θα δείξει ακόμα μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε τώρα, όπως πάντα, τις θάλασσες. Σήμερα επιλέξαμε την Λακωνία, τη Μεσσηνία και τα Κύθυρα. Να πούμε ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι από 21 περίπου έως 23 και κάτι βαθμούς. Γενικότερα οι θάλασσες είναι καλές, έχουν ένα σταθερό μοτίβο. Επομένως, ακόμα δεν έχουν ζεσταθεί ακόμα λίγο. Περιμένουμε ακόμα 1-1,5 βαθμό να ζεσταθούν για το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.